Υπάρχει μια οργή στο Αρικαλοχώρι, διότι ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης πολιτικής προστασίας Χριστός Τριαντόπουλος, όπως ακούσατε στις 8 στους τίτλους των ειδήσεων, τροποποιεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για το σεισμό στο Αρικαλοχώρι πόσους μήνες μετά και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, καθώς φέρεται να δίνει 3.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε περίπου 2.000 πληγέντες, αρκεί να αποποιηθούν τα χρήματα της πρώτης αρρωγής. Σωστά το καταλαβαίνουμε αυτό από το δελτίο τύπου του Υπουργείου, κύριε Γκαντάτσιο, ο κύριος Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή μεγαλοβδομάδα σε όλους. Σωστά το αντιλαμβάνεστε, προκαλεί οργή αυτή η νέα διορθωτική τροπολογία. Δυστυχώς δεν θα βελτιώσει τίποτα. Είναι τροπολογία που ουσιαστικά καλύπτει τις πλάτες, θα έλεγα, του Δημοσίου, του Υπουργείου θα έλεγα καλύτερα, και θα διευκολύνει μόνο μερικές δεκάδες ανθρώπων και όχι 2.000 όπως υπεραμείνεται το δελτίο τύπου του Υπουργείου και ο Υπουργός. Μισό. Λέτε, μισό λεπτό, κύριε Γκαντάτσιο. Λέτε ότι είναι μια διορθωτική τροπολογία που καλύπτει τις πλάτες του Υπουργείου. Ως προς τι τις καλύπτει τις πλάτες του Υπουργείου? Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Πρώτον, όσον αφορά το χρόνο, καθυστέρηση. Αυτή η τροπολογία θα ήταν ιδανική, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, αν έβγαινε έγκαιρα. Δηλαδή τον πρώτο μήνα, τον πρώτο δίμηνο, όταν ο κόσμος δεν είχε προστρέξει σε μηχανικούς, όταν ο κόσμος δεν είχε προστρέξει και δεν είχε καταλάβει τι τον περιμένει, έτσι. Ίσως να ήταν για αυτές τις περιπτώσεις που δεν είχαν λοιπόν, πλάνες. Το ένα λοιπόν που λέτε είναι ότι επιχειρεί με αυτή την διορθωτική τροπολογία να καλύψει τις πλάτες του Υπουργείου για τις εκκρεμότητες που έχει αφήσει ανοιχτές. Μας ακούει και ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Σταβερναράκης. Τον καλημερίσω, γιατί δεν θέλω να απλά να μας περιμένει και είναι και άκομψο. Καλημέρα σας, κύριε Σταβερναράκη. Και επίσης λέτε ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει τους 2.000 πληγέντες, γιατί, όπως λέει ο Υπουργός, γιατί εδώ μόνο μερικές δεκάδες θα καλύψει. Σε ποιους αναφέρεται δηλαδή ο Υπουργός και εσείς γιατί αυτό τον αριθμό τον πάτε διαφορετικά? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά θα βοηθήσει μερικές δεκάδες μια δράση ανθρώπων. Και να σας το πω και πιο χοντρά και πιο λιανά θα το κάνω δηλαδή. Θα είναι άνθρωποι που ουσιαστικά θα έχουν μικρές βλάβες, θα έδωσαν μια προκαταβολή ή θα έκαναν κάποιες εργασίες από μόνοι τους και συνεπώς αυτά τα 3.000 θα τους έρθουν ως ένα δώρο, ως ένα, θα έλεγα, μια διευκόλυνση που δεν θα... Ωραία. Θέλετε να πείτε ότι αφορά κυρίως πράσινα σπίτια, διότι αν πάμε στις 2.000 που λέει ο κύριος Τριαντόπουλος, τότε σημαίνει ότι πάμε και σε κίτρινα εδώ, δεν διευκρινίζεται τόσο καθαρά? Σαφώς και δεν διευκρινίζεται και εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αν μπούμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία του τριχίλιαρου και για σπίτια που είναι με μικρές ζημιές, είναι ο κύριος Σταβερνάρης εκεί να σας απαντήσει, είναι πιο ειδικός, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και να σας πω και κάτι, κυρία Αδουλγεράκη, τα σπίτια εδώ και καιρό έχουν καταπονηθεί. Ένα σπίτι που ήταν πράσινο πριν μήνες, με τα σεισμικές δονήσεις, με τόσα καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, και σίγουρα έχει πάθει επιπλέον ζημιές, είτε λόγω υδρασιών, είτε διάφορα τεχνικά πράγματα που, όπως μας λένε και οι μηχανικοί, Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν διευκρινίζεται, τουλάχιστον για μένα, που σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, εγώ θα σας πω, δεν ξέρω να διαβάζω κάτω από τις λέξεις, αλλά εσείς νομίζω ότι μπορείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα μεταφράσετε όλα αυτά. Κύριε Ταβερναράκη, επειδή λέει για ζημιές που δεν, ή μάλλον για κτίρια, κτίσματα που μπορεί να είναι σπίτια, να είναι επαγγελματικά κατοικίες, οι οποίες δεν έχουν και προβλήματα στο φέροντα οργανισμό κλπ. Ο υφυπουργός μιλά για πράσινα σπίτια με μικρές ζημιές ή
κάνει αναφορά και στα κίτρινα σπίτια? Και αν είναι έτσι, γιατί λέει ότι θα πάρεις τα 3 χιλιάρικα, θα μου φέρεις τα αποδεικτικά, αλλά θα αποποιηθείς ουσιαστικά της πρώτης στεγαστικής συνδρομής? Γιατί για τα πράσινα σπίτια δεν είναι τόσα τα λεφτά όσα είναι στα κίτρινα. Εγώ εκεί δεν το έχω καταλάβει, με μπερδεύει πολύ. Λοιπόν, ακούστε με, δείτε. Καταρχήν να σας πω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είχαμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είχε συγκεκριμένο ποσό, το οποίο κειμενόταν κατά την εκτίμηση και της, που έχουμε εμείς. Όχι, κάντε μου πρώτα τη μετάφραση αυτή που λέει ο κύριος Τριαντόπουλος και μετά πάμε στη δικιά σας την πρόταση. Θα τον μπερδέψουμε. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τίποτα. Είναι, παιδιά, ελάτε να πάρετε 3 χιλιάρικα και κλείνετε να κλείσει η υπόθεσή σας. Αυτό λέει ο κύριος Τριαντόπουλος. Και μισό λεπτό. Και μισό λεπτό. Αναφέρεται στους πάντες. Ακούστε με, τι είπατε? Λέω, το ελάτε να πάρετε 3 χιλιάρικα, να κλείσει η υπόθεσή σας, να μην είσαστε σε αυτή τη διαδικασία μέσα, που εγώ τόσοι άλλους έχετε προβλήματα και με το ιδιοκτησιακό κλπ. Αφορά 2.000 ανθρώπους, ανεξάρτητα αν είναι μέσα στο πράσινο και στο κίτρινο. Υποθέτω ότι δεν το διαχωρίζει, τουλάχιστον στις δηλώσεις του και σε αυτό που έχει υποτεθεί ότι θα είναι στην νομοθετική ρύθμιση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει νόημα όλο αυτό, κύριε Δουγεράκη. Όταν ένα σπίτι το οποίο είναι 50 ή 100 τετραγωνικών, το οποίο υποθέτει ότι παίρνουμε σαν νούμερο εκεί ανάμεσα, έτσι, λέμε ότι ένα σπίτι αυτό το οποίο χρειάζεται ένα βάσιμο, μια συντήρηση στους προβάτες οι οποίοι τους έχουν πέσει, κάποιοι τείχοι οι οποίοι έχουν πέσει, κάποιες ζημιές οι οποίες υπάρχουν μέσα στα εσωτερικά, χρειάζεται γύρω στις 7 με 8 χιλιάδες ευρώ. Δεν το λέμε τυχαία. Το έχουμε κοστολογήσει, το έχουμε εκτιμήσει και το έχουμε πει ότι αυτό είναι το ελάχιστο νούμερο που θα χρειάζεται ένα σπίτι για να βάλει 5 μαστόρους μέσα, να φτιάξει το σπίτι, για να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Αλλά όλα αυτές οι επισκευές πρέπει να γίνουν υπό την επίβλεψη μηχανικού, σύμφωνα με τον νόμο που ο οποίος ισχύει, όπως ο νόμος ο οποίος ισχύει γενικά για όλες τις κατασκευές, επιβάλλει την επίβλεψη μηχανικού και επιβάλλει την έκθεση οικοδομικής άδειας. Τι θα πει, πάρτε 3 χιλιάρικα και κλείστε το φάκελο? Αυτό δεν υπάρχει, ούτε δηλαδή πάρτε μισό κιλό φέτα και φύγετε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Χωρίς, δηλαδή, μας προσβάλλει πραγματικά σαν μηχανικούς, μας απαξιώνει, και άσε ότι όλο αυτό το καιρό μας έλεγε ο κύριος Τριαντόπουλος ότι ξέρετε κύριοι, οι μηχανικοί φταίνε και δεν προχωράνε οι φάκελοι. Όταν έθεσε στο αδιέξοδο η υπηρεσία του, η οποία έχει 3.500 φακέλους και έχει εκδώσει 120 άδειες, 2,5 χρόνια μετά το σεισμό, προφανώς κάποιο λόγο υπήρχε και δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Διότι θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν προφανώς. Είναι δηλαδή προφανές ότι αυτή τη στιγμή θέλει να κλείσει την όλη υπόθεση και λέει βάλτε 3 χιλιάρια και πάρτε 3 χιλιάρια να κλείσετε, πάτε να τρέχετε να περιμένετε για να πάρετε όποιο ποσό, το όποιο ποσό σας αναλογεί. Τι σας βγάζει ο κάθε μηχανικός. Άρα όταν πηγαίνει λοιπόν ένας συνάδελφος μηχανικός με έναν φάκελο, με ένα πλήρη φάκελο, με τη μελέτη του, την στατική ημί, αν και εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με το τιμολόγιο αυτό το λειψό, το οποίο έχει το πλήρη της τάξης των 15 και 20 30 χιλιάδων ευρώ της επισκευής, σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς καλώς κάνει και κολυσιεργεί. Δεν έχει τα χρήματα να σας ρωτήσω. Αυτό βγάζει προς την πέρα να βγάζω εγώ. Ωραία, να σας ρωτήσω. Θέλω να πω όμως, αυτό θέλω να πω είναι ότι διαφωνούμε κάθετα. Κάθετα. Διότι πήρε την πρόταση τη δικιά μας, την οποία συζητούσαμε τόσο καιρό ως πρόταση και ως απλοποίηση διαδικασιών. Και μάλιστα τη διαφημίζει ως κλείσιμο του φακέλου χωρίς τη συμμετοχή των μηχανικών, χωρίς μια έκδοση οικοδομικής άδειας που είχε συμβάλει το κεντρικό τεχνικό μελετήριο, είχε αποφασίσει το κεντρικό τεχνικό μελετήριο, είχε συμφωνήσει το να ανοίξει το η άδεια και να βγαίνει η αντίστοιχη οικοδομική άδεια, που σημαίνει ότι υπάρχει μηχανικός επιβλέποντας, που υπάρχει υπεύθυνος ο οποίος πιστοποιεί την επισκευή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο κ. Τριαντόπουλος, απλοποιώντας ποτέ τη διαδικασία και να λέει απλά στον κόσμο, πάρτε την αρρωγή την πρώτη που πήρατε. Άντε για να μην σας χρωστάω και μην μου χρωστάτε, κλείστε το φάκελο με 3.000 ευρώ και αποποιηθείτε τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία κάνει να σας δώσω. Αυτό λέω και ποια, μισό λεπτό. Ποια είναι η πρώτη αρρωγή, κύριε Γκαντάτσιο, πήρατε ή σεισμοπληκτή? Κοιτάξτε, η πρώτη αρρωγή ήταν για κυμαίνονταν από 2 ως 8.000 ευρώ για κίτρινα, πράσινα και κόκκινα σπίτια. Μαζί με την
Ναι, μαζί με. Μαζί με, με τις υποσκευές. Συνεπώς, αυτό που έκανε ο κ. Υπουργός είναι μια κατεύθυντη παραποίηση της πρότασης του ΤΕΕ και του Δήμου και των πιέσεων των άλλων φορέων. Και πήρε ένα κομμάτι, το αλλίωσε πραγματικά, το κουτσούρεψε και ουσιαστικά πετάει 3.016, ενώ τόσο καιρό μηχανικοί και πολίτες δεχόταν τα κατάξυλα, όπως το λέμε εδώ στην Κρήτη, τα κατάξυλα ότι αυτοί φταίνε και οι πολίτες φταίνε και οι μηχανικοί φταίνε που δεν συμπληρώνουν φακέλου. Έρχεται τώρα, 31 μήνες μετά, να πει ότι δεν έχουμε ανάγκη. Ωραία. Γεια στάσου, κύριε Κατάτσιο. Γεια στάσου, κύριε Κατάτσιο. Το ποσό της πρώτης αγωγής μαζί με τις οικοσκευές από 2 έως 8.000 ευρώ. Τα βάζετε όλα αυτά μέσα. Από 2 έως 8.000 ευρώ. Όσοι είχαν πάρει χρήματα, αυτό που είπε ο κύριος Θεβερναράκης πριν από λίγο, που μπορεί να είναι οι οικοσκευές και μπορεί οι άνθρωποι να έχουν πάρει τις 6.000 ευρώ, τους δίνει συν άλλα 3, κλείνει το φάκελο, τους λέει ότι δεν ζητάτε άλλα, βάζετε την υπογραφή σας και εκεί τελειώνει το θέμα. Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται με παραπάνω λογαριασμούς, εκείνοι οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα, κλείνει το φάκελο ή θα τους τα ζητήσει εντόκος πίσω? Θα τα ζητήσει εντόκος πίσω, εννοείται, αφού αναφέρεται μέσα. Και για επιχειρήσεις θα είναι εντόκος πίσω παραπάνω τα χρήματα που είχαν δοθεί. Και εννοείται ότι ζητάει κιόλας να μην έχουν να υπογράψουν ότι δεν έχουν καμία άλλη απαίτηση από το δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εννοείται, κοιτάξτε κύριε Βουλγεράκη, να πω αυτό και να κλείνω, να μην σας τρώω τον χρόνο σας. Αυτό το διάστημα, τόσο καιρό οι πολίτες σπεύσανε να κλείσουν εκκρεμότητες και στα κληρονομικά, όπως μας έχουν δει από τα υποφυλάκια, και μηχανική, και να βρουν τοπογράφηση, να κάνουν τοπογραφικά. Αυτά όμως είναι έξοδα. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσανε 1.000-1.500 ευρώ, δώσαν κάποιες προκαταβολές σε μηχανικούς για να ξεκινήσουν τη διαδικασία φακελού. Όλα αυτά τι γίνεται? Διαστόματος ο ίδιος υπουργός τόσο καιρό ακούγαμε τα ίδια και τα ίδια λόγια. Τρέξτε στους μηχανικούς. Άρα ουσιαστικά τους δίνει 3.000 για έξοδα που έχουν να κάνει. Ουσιαστικά αυτό είναι, ή έτσι ακούγεται, κύριε Κατάτσιο, με την κοινή λογική. Τους λέει και για αυτά που έχετε κάνει εσείς, που έχετε προχωρήσει στη σύσταση φακέλου. Αν θέλετε να το προχωρήσετε, έχει καλώς. Διαφορετικά μπορείτε να πάρετε και αυτά τα τρία και να αποσυρθεί ο φάκελος. Μπαίνουν και εκείνοι που έχουν καταθέσει φάκελο σε αυτή τη διαδικασία. Δεν συμφέρει να το κάνουν αυτό, ουσιαστικά. Δεν συμφέρει. Τι λέτε, κάτι επιχείρησε να πει ο κύριος Θεβερναράκης. Αφορά και εκείνους που έχουν κάνει φάκελο. Κυρία Δουλειάρη, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρο στην τοποθέτηση μου προηγουμένως. Η εμπλοκή αυτή τη στιγμή της υπηρεσίας, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση ούτε σε 10 χρόνια να ολοκληρώσει όχι άλλους 4.000 φακέλους που περιμένουν, ούτε αυτούς τους 3.500 φακέλους με τους ρυθμούς τους οποίους αυτή τη στιγμή εδώ και 2,5 χρόνια έχουν εκδοθεί οι άδειες. Προφανώς αυτό το αδιέξοδο, το οποίο προφανώς είναι και αδιέξοδο οικονομικό, έτσι, διότι αν υπήρχε η ροή θα έπρεπε να βρεθούν και τα χρήματα αυτά. Σου λέει ας κλείσουμε το φάκελο, μια και όλοι φωνάζουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες, και ας τους δώσουμε, δηλαδή με ένα κατσέκτυπο της πρότασης που κάναμε, η οποία πετάει έξω, προσβάλλει τους μηχανικούς, προσβάλλει τους πολίτες, τους λέει απλά κλείστε. Αφορά λοιπόν και εκείνους που έχουν καταθέσει φάκελο αυτή την ώρα, έτσι? Προφανώς. Και οι οποίοι έχουν κάνει ήδη κάποια έξοδα προφανώς σε μηχανικούς, έχουν δώσει προφανώς ένα μικρό ή μεγαλύτερο ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ και πλέον για να καταθέσουν ένα φάκελο. Ωραία. Ρωτώ και κάτι άλλο. Γιατί στη χθεσινή. Ρωτώ και κάτι άλλο. Γιατί στη χθεσινή ημέρα είδα και το δελτίο τύπου από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα. Και ρωτώ το εξής. Λέει μέσα το. Μισό. Κύριε Ταβερναράκη, με μίλησα για το Σύλλογο. Και λέω. Λέει ο κύριο το δελτίο τύπου επίσης από το Υπουργείο το εξής. Η μόνη υποχρέωση που θα έχουν είναι η προσκόμιση δικαιολογητικών με τα οποία θα αποδεικνύεται σε ποσοστό 100% η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών και μόνο για τις περιπτώσεις κτηρίων με ελαφριές βλάβες τα οποία δεν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Ποιος θα υπογράφει αυτό το δελτίο αν δεν υπάρχει μηχανικός? Πέστε μου εσείς τώρα κύριε Λουγεράκη, δηλαδή έχει βάλει σε μια δικασία, δηλαδή ο Σοβαρδής θα του κόψει ένα τιμολόγιο το οποίο θα έχει και το ΦΠΑ μέσα,
το οποίο θα περιλαμβάνεται τα 2.000, δηλαδή, δηλαδή με 1.500 που θα μείνει, βγάλετε το ΦΠΑ, θα ολοκληρώσει την επισκευή του σπιτιού του, το πράσινο κτίριο. Μα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι δεν ξέρω ποιος θα σέχεται, πραγματικά. Τι κάνετε παρακάτω, κύριε Ταβερναράκη. Τι κάνετε παρακάτω, κύριε Ταβερναράκη, σαν τεχνικό επιμελητηρίο, γιατί το Αρκαλοχώρι, η αλήθεια είναι ότι βράζει. Από μέρος του τεχνικού επιμελητηρίου, τουλάχιστον σας είπα, δεν το έχουμε στηθεί στη δικούσα επιτροπή, διότι όπως γνωρίζετε είμαστε προεκλογική περίοδο και έχουμε τον άλλο μήνα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να κάνουμε για αυτό το θέμα, το οποίο είναι επίγον, μια διοικούσα και μέσα στη μεγαλοβδομάδα καταρχήν. Δεν είπαμε και χρόνια πολλά μέσα σε όλο αυτό το. Την πίεση και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους σας εύχομαι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει και να υπάρξει κάποια αντίδραση από εμάς. Μάλιστα συγκεκριμένη, πέρα από αυτά τα οποία σας είπα. Πάντως νομίζω ότι αυτό που κατά κύριο θα ήθελα να πω είναι ότι απαξιώνει και το ρόλο των συναδέλφων μηχανικών. Θεωρεί τους ιδιώτες μηχανικούς ότι είμαστε ακατάλληλοι και βάζει τους πολίτες να πιστοποιήσουν ότι αποκατέστησαν το οποίο έχει μικρές. Το πιο σημαντικό. Πολύ βλάβες στο φέροντα οργανισμό. Δηλαδή όλο αυτό νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, είναι ξεπερνά τη φαντασία τη δικιά μου πάνω. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο, το οποίο αναφέρεται μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου, κύριε Γκαντάτσιο, είναι αυτό, και κύριε Ταβερναράκη, αυτό το οποίο λέει ο υφυπουργός, ότι έρχονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες, κάτι δηλαδή σαν το Αρκαλοχώρι ή κάτι σχετικό σε σχήμα ή κάπως έτσι. Ακριβώς, και σε Δαμάση και σε Σάμο. Σάμο, κυρία Δουλειάρη, δεν έχει δοθεί η αρρωγή, έτσι. Η αρρωγή κατασκευάζει φτιάχτηκε μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Δεν είχαν δοθεί προκαταβολές εκεί. Ποιες είναι οι πληροφορίες που. Το σύστημα της αρρωγής, αν θυμάστε. Ωραία. Τα κρατάω. Το γνωρίζω, έτσι. Τα κρατάω αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, ποιος ξέρει τι ακριβώς θα. Ωραία. Μήπως επειδή. Μισό λεπτό τώρα. Μήπως, κύριε Κατάτσιο, επειδή συνομιλείτε με όλους τους συλλόγους στην Ελλάδα, διότι ετοιμάζεστε μετά το Πάσχα να κάνετε και ανακοινώσεις για αυτό το δίκτυο των σεισμόπληκτων περιοχών, που δεν θα είναι μόνο σεισμόπληκτες. Έχετε κάποια παραπάνω ενδεχόμενα ενημέρωση για το τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι έρχονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τους σεισμούς σε Δαμάση και Σάμο που εδράζονται σε άλλο πλαίσιο? Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, και μάλιστα πολίτες ανησυχούν για αυτή την εξέλιξη που ανακοινώθηκε βεβαιασμένα. Είναι πάντως κοινή παραδοχή είναι ότι είναι μια πρώτη παραδοχή της αποτυχίας του συστήματος της αρρωγής, κάτι που φωνάζαμε όλοι εδώ και καιρό. Έπρεπε να περάσουν 31 μήνες για να κάνει, να ρίξει κάτω το χαλί όσα δεν έγιναν, να δώσει 3.000 με ΦΠΑ, δηλαδή 2.419, για να αποκαταστήσει ένα σπίτι σου χωρίς να το υπογράψει και να το βεβαιώσει ότι έγινε ορθά ένας μηχανικός. Προσβάλλει και τους μηχανικούς και τους πολίτες, και εγώ απορώ ένα πράγμα. Πώς από το ίδιο στόμα του Υπουργείου και του Υπουργού βγαίνανε αντιφατικές δηλώσεις 31 μήνες μετά? Τόσο καιρό έλεγε ότι πρέπει να γίνουν σύντομα. Και μάλιστα και το ίδιο δελτίο τύπου, αν το παρατηρήσετε, λες και γράφει και από 2-3 χέρια. Όχι μόνο να γίνει σύντομα. Όχι μόνο να γίνει σύντομα, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα η γραμμή του κυρίου Ταβερναράκη, κύριε Ταβερναράκη, το πόσες φορές δεν είπατε από τη δική σας την πλευρά ότι δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης με τον τρόπο που κινείται αυτή την ώρα και στο πρόσωπό μας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω ότι, κύριε Γκαντάτσιο, αυτό ήταν κάτι που από την αρχή είχε υποθεί, και πραγματικά τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή με αυτή την διορθωτική τροπολογία την οποία έφερε ο κύριος Τριαντόπουλος. Έχει εκείνος την ευθύνη και όχι κανένας άλλος. Σαφώς. Εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι σαν τη ρώσικη μπάμπουσκα, κύριε Δουγκεράκη. Που συνέχεια βγάζεις μία και βγαίνει ένα άλλο πρόβλημα. Και τα προβλήματα δεν τα δημιουργούν οι πολίτες. Τα προβλήματα δεν θέλουν να τα λύσουν οι κυβερνώντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα πράγματα ήταν απλά. Η πρόταση του ΤΕ ήταν συγκεκριμένη, με συγκεκριμένα κοστολογημένα ποσά. Δεν βγάλαμε οι άνθρωποι μπακαλοτέφτερα να κάνουν πρόχειρους υπολογισμούς. Υπολόγισαν ένα ποσό της τάξης συν πλην. Ωραία. Που αυτή η δήλωση και η τροπολογία απέχει παρασάγκας
από αυτά που προτείνει το ΤΕ Κρήτης. Και δυστυχώς θα βάλουν τον κόσμο σε μια νέα ταλαιπωρία, θα βάλουν τον κόσμο σε ένα νέο εξευτιλισμό και να ξέρετε, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία και πότε επιτέλους θα ξεμπλεχθεί αυτό το κουβάρι με τον σωστό τρόπο. Να τον βάλουν σε νέα ταλαιπωρία, μπα. Το πολύ πολύ να του ζητήσουν, όπως είπε και ο κύριος Ταβερναρέκης πριν από λίγο, ότι οι άνθρωποι, τα συνεργεία που μπαίνουν μέσα, να τους δίνουν κάποια τιμολόγια για τις ζημιές που έχουν κάνει, γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι αυτή την ώρα ότι τους ξεπετάς και αφήνεις έξω τους μηχανικούς. Αλλά προσέξτε. Έχουμε δηλαδή, κυρία Βιγεράκη, τιμολόγια να γυρνάνε από σπίτι. Αυτό θέλει και ο Υπουργός. Δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να γυρνάει ένα τιμολόγιο σε μια περιοχή και να κλείνει τα μάτια και το Υπουργείο και να έχουμε σε 5-10 χρόνια τα ίδια θέματα σε έναν μελλοντικό σεισμό. Δηλαδή εγώ δεν το καταλάβω. Εγώ ρωτώ τον κύριο Ταβερναράκη αυτό που είπα πριν από λίγο, αλλά εντάξει, εκείνο το πρόβλημα με την επικοινωνία είχαμε. Σε ό,τι έγινε καν με το θέμα της εμπιστοσύνης, δεν είναι η πρώτη φορά το επισημαίνετε, κύριε Ταβερναράκη. Δεν ξέρω τι ακούστηκε από αυτά που είπαμε, από αυτά που λέγαμε. Όχι. Λέω πάρα πολύ απλά ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εσείς έχετε διαμαρτυρηθεί με τις δράσεις του Υπουργείου και τις αποφάσεις που παίρνει, λέγοντας ότι με το ρυθμό που κινείται δείχνει να μην έχει εμπιστοσύνη, αλλά είναι παλιό αυτό, στους μηχανικούς και το τεχνικό επιμελητήριο. Ακριβώς, και στους μηχανικούς και στους πολίτες. Και έρχεται τώρα να κάνει μία ρύθμιση, δηλαδή είναι τρομερό να κάνει μία ρύθμιση και να πει παιδιά, όταν ήρθα πριν, όταν έγινε ο σεισμός μέσα σε 10 μέρες σας μοίρασα στους λογαριασμούς σας για να δώσω ένα αυτό ότι είμαι δίπλα σας και σας βάζω 3.000, αλλά μην τα πειράξετε κιόλας. Φτιάξτε φακέλους, βρείτε τις διαδικασίες, να γίνουν οι πρωτοβάθμιοι, να γίνουν οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι, να βρείτε μηχανικούς. Σας θα βάζω τα 3.000 για να σας διασφαλίσω, για να σας πω ότι σας τα έχω βάλει και μετά από 2,5 χρόνια έρχεται. Δεν έχω κι άλλα λεφτά να σας δώσω τώρα. Υπάρχουν. Ήρθε το φάκελο να τελειώνουμε. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα, κυρία Τουγκεράκη. Mm-hmm. Πρέπει να το πούμε το όνομά του. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα από αυτά που θέτει ο Σύλλογος η Ελπίδα. Τι θα γίνει με όσους πολίτες οι οποίοι έχουν προχωρήσει με ιδία εργασία σε επισκευές πάσης φύσεως, πώς θα επιλογήσουν την εργασία τους και με ποια αποδεικτικά θα λάβουν το δημόσιο χρήμα, τι θα γίνει με τους πολίτες που μένουν σε κίτρινα και κόκκινα επικίνδυνα σπίτια, γιατί προφανώς το Υπουργείο, όπως αναφέρεται, δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που έχει επισημανθεί εδώ και καιρό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί από ανάγκη διαμένουν σε κίτρινα και κόκκινα επικίνδυνα σπίτια, δηλαδή ακατάλληλα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο, αν θυμάστε καλά, η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει για τα πράσινα και τα κίτρινα κτίρια, δηλαδή το πλαφόν των 8.000 ευρώ και 12.000 ευρώ για τα κίτρινα χωρίς βλάβες στο φέροντα οργανισμό, αυτή η πρόταση την οποία είχαμε κάνει και είπαμε ότι θα γίνει με τον έλεγχο αντίστοιχα όπως εκτελείται ένα εξοικονομό, δηλαδή με εμπιστοσύνη στον πολίτη, με εμπιστοσύνη στο μηχανικό ο οποίος θα βγάλει την άδεια. Δεν μπορείς να κάνεις κανένας οικοδομικές εργασίες χωρίς οικοδομική άδεια. Απαγορεύεται. Δεν μπορείς δηλαδή να πετάς το μηχανικό από μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα να απαξιώσει τον πολίτη από την άλλη και να του λες πάρε 3.000 ευρώ και κλείσε το φάκελο. Αυτό είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο σημαίνει. Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, ζητάμε να αποσυρθεί αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο αυτό. Πρέπει να φύγει από τη μέση διότι προσβάλλει άπαντες. Και φυσικά δεν έχει και καμία τύχη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και δεν θα έχει και καμία τύχη στους ίδιους πολίτες. Εμείς όταν λέγαμε ότι θα φύγουν 4.000 φάκελοι, εννοούσαμε ότι θα προφανώς τα σπίτια τα οποία θα αποκατασταθούν και θα δοθούν ξανά σε λειτουργία, θα μπει σε κανονικότητα. Αυτές τις κινήσεις πρέπει να κάνει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Να πεις σε κάποιον κλείσε το φάκελό σου αυτή τη στιγμή και μείνεις, δεν μείνεις, ή ολοκληρώσεις, δεν ολοκληρώσεις. Προφανώς αν τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν, δεν θα επιλέξεις αυτή τη διαδικασία. Θα παραμείνεις στην ίδια διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Τεντάκη. Αυτή τη δυνατότητα θα δώσει. Αν θα δείτε στην πρότασή μας στο τέλος, λέγαμε τα πλαφόν αυτά και λέμε ότι αν κάποιος πολίτης δεν. Οι εργασίες του είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο μηχανικός, ο οποίος εκτιμά ότι τα 8.000 ευρώ σε ένα πράσινο κτίριο δεν φτάνουν, ή τα 12.000 ευρώ σε ένα κίτρινο χωρίς βλάβες δεν φτάνουν, τότε ο πολίτης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τη βαριά διαδικασία της ΔΑΕΠ. Αυτό λέγαμε. Και αυτό θα λέει σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο λέει ο κ. Σιαντόπουλος. Δηλαδή θα λέει ή κλείνεις το φάκελο με τα 3.000 ευρώ ή κανόνισε να καταθέσεις το φάκελο κανονικά και ζήτα τα χρήματα τα οποία αναλογούν
και που και εκεί έχει τα άλλα πλαφόν. Ο κύριος απόλυτα σαφής. Κύριε Κεντάτσιο, οι τελευταίες κουβέντες από εσάς. Είναι σαφές αυτά που είπε ο κύριος Σταβερναράκης με την επιστήμη που τον διακρίνει. Ζητούν να αποσυρθεί αυτό το μόρφωμα, αυτό το νομοσχέδιο που θα επιφέρει μόνο προβλήματα και ουσιαστικά δεν θα λύσει κανένα παρά μόνο για μερικές δεκάδες ανθρώπων. Θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και θα το δείτε στην πορεία. Και πολύ φοβάμαι μήπως αυτή η μορφή και αυτό το σχήμα το εφαρμόσουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας εκτός από Σάμο και Δαμάση. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορεί να περάσει ένα τέτοιο είδος απλοποίησης και όχι αυτό που πρότεινε με την σοβαρή πρόταση τότε. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Βουλιαρά. Καλή σας μέρα.